Καλημέρα! Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε ψητές μπριζόλες χοιρινές λαιμού με μπρόκολο βραστό στον ατμό σε 20 δευτερόλεπτα. Βλέπετε πόσο ελάχιστο νερό έχει μέσα, ίσα ίσα από το ξέπλυμα. Και το βάζουμε. Σε δευτερόλεπτα στο σημείο γρασμού. Ανοίγουμε το μάτι στο 9. Μόλις πάει στο πρώτο νταμάκι του soft, μαγειρεύει 20 δευτερόλεπτα και είναι έτοιμο. Κλείνουμε το μάτι τελείως και το βγάζουμε και από πάνω. Εδώ βλέπετε ότι έχει ήδη γίνει. Έχει ένα μείον από πάνω που σημαίνει ότι έχει τελειώσει ο βρασμός και το βγάζουμε και από πάνω. Και είναι έτοιμα. Τα βλέπετε κατά πράσινα. Αυτό το λίγο που έχουμε βάλει έχει μείνει κιόλας στο νερό. Κλείνουμε λοιπόν με το απλό καπάκι το μπρόκολό μας και συνεχίζουμε με το δεύτερο φαγητό. Τις μπριζόλες τις ψητές. Τις μπριζόλες λοιπόν, τις ψητές, θα τις κάνουμε σε ένα σκεύος που λέγεται γκρίτελ. Αυτό λοιπόν το σκεύος είναι το αγαπημένο μου. Μπορούμε να φτιάξουμε καταπληκτικά και πολλά πράγματα μέσα, τα οποία λίγα-λίγα θα σας τα δείχνω. Τι κάνουμε λοιπόν, παίρνουμε το αούδιοθερμ και το βάζουμε στην μπριζόλα. Εκεί. Όταν φτάσει στην μπριζόλα ο κόκκινος δείχτης θα μας χτυπήσει να βάλουμε μέσα τις μπριζόλες οι οποίες δεν έχουν τίποτα. Δεν έχουμε βάλει ούτε αλάτι, ούτε πιπέρι, ούτε λάδι, ούτε τίποτα. Εάν θέλετε εσείς βάζετε λίγο αλατάκι, πιπεράκι. Έχει φτάσει λοιπόν στην μπριζόλα. Το ακούτε κιόλας χτυπάει, το βγάζουμε, μας ειδοποιεί δηλαδή, και βάζουμε, θα το βάλω με το χέρι γιατί είναι μεγάλη μπριζόλα, βάζουμε. Το βάζουμε στο καρότο και όταν φτάσει στο καρότο γυρνάμε το κρέας. Θα έχει βγάλει τα ζυμιά του, εάν θέλουμε τα χτυπήσουμε κιόλας. Και γυρνάμε το κρέας. Κλείνουμε το καπάκι. Και βάζουμε 10 λεπτά στο καρότο, γιατί το καρότο είναι το σημείο βρασμού. Εκεί. Δέκα λεπτά λοιπόν στο καρότο, κλείνουμε το μάτι
και είναι έτοιμο. Κατά πράσινο και το μπροκολάκι μας. Και καλή μας όρεξη.